Αν ήσουν εσύ στη θέση μας, τι θα έκανες? Αν εσύ είχες πάρει την κασέτα που έστελνε το στράτο στη φυλακή, τι θα έκανες? Εγώ δεν θα ήμουν ποτέ στη θέση σας. Αυτό που έγινε σήμερα δεν θα περάσει έτσι. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Όλοι αυτοί περιμένουν να αντιδράσω. Εγώ λοιπόν σκέφτομαι να κάνω το εντελώς αντίθετο. Είπαμε να μαζευτούμε εδώ να μιλήσουμε, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη. Λίγο αργά δεν το σκεφτήκατε? Μπορεί. Αλλά νομίζω το οφείλουμε στο όνομα της φιλίας που είχαμε τόσα χρόνια, σε αυτά που ζήσαμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να σε ενημερώσω ότι το μερίδιό μου στον όμιλο το αφήνω στην κόρη μου. Αυτή... τίποτα στο σκάφο στο άγγελο. Ούτε νερό μην πιες. Δηλαδή και άμα διψάσω, τι θα κάνω, θα κορακιάσω, γυναίκα? Για κοινά σοβαρά μιλάω. Εντάξει, εντάξει, μην ανησυχείς. Ανησυχώ γιατί το ξέρω. Ενώ εμείς ιδέα δεν έχουμε από άγγελο. Γι' αυτό τα μάτια σου 14. Ούτε πολλά λόγια, ούτε τίποτα. Μαύρη μούγκα. Και να σε προκαλέσει δηλαδή, τίποτα εσύ. Ρε, βούδα θα το παίξω. Κορίτσι μου, πρόσεχε. Μπορεί να θέλω να σε παγιδέψει. Κάνει τέτοια πράγματα ο άγγελος? Ρε παιδάκι μου, θα με ακούς τώρα ή δεν θα με εκνευρίσεις? Ακούω. Ναι, ακούς, αλλά κάνεις πλάκα. Φταίω εγώ τώρα που μου βγάζεις το σουζουνιάρικο από μέσα μου? Μπορώ να μου συγκεντρώσου λίγο. Δεν πας εκδρομή, στον άγγελο πας. Εντάξει, συγγνώμη, σοβαρεύομαι. Λοιπόν, ακούς τι σε θέλει και φεύγεις. Τρέχοντας. Και δεν ανοίξεις καμιά συζήτηση μαζί του. Σε τίποτα. Θα ακούσω ό,τι έχει να μου πει και θα φύγω τρέχοντας. Ωραία. Και πάρε με τηλέφωνο αμέσως, εντάξει? Ό,τι πείτε, αρχηγέ μου, ανησυχία. Ό,τι πείτε. Φιλάκια. Καλώς την. Κάθισε. Τι να σου προσφέρω? Τίποτα. Πες μου τι θέλεις να τελειώνουμε. Ναι. Δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Ραγκίνα, περάσαμε πολλά. Δεν θέλουμε να αφαιρθούμε σε αυτά και στα τελευταία γεγονότα, τα οποία με προβλημάτισαν πολύ. Το φαντάζομαι. Ας ελπίσουμε μόνο ότι αυτή τη φορά ο στράτος δεν θα επιχειρήσει να σε κάψει ξανά, όπως τότε, στη Λευκάδα. Τι? Αφού το επιχείρησε μια φορά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο το είχε κάνει τότε. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό λέω. Ας ελπίσουμε ότι τώρα πια έχει οριμάσει και δεν θα αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, άστο. Ξέρω το. Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς εγώ σε μια εβδομάδα φεύγω. Έχασα. Παραδέχτηκα την ήττα μου και αποχωρώ. Αξιοπρεπώς. Εσύ. Αποχωρείς. Και μάλιστα αξιοπρεπώς. Το παραδέχτηκα. Έχασα και φεύγω. Δεν σε πιστεύω. Μίλησα και με τον Αμυρά. Δεν σε πιστεύω. Έχεις δίκιο. Κι εγώ στη θέση σου δεν το πίστευα τόσο εύκολα. Άλλωστε είπα και τόσα πράγματα πάνω στο θυμό μου. Και έκανες ακόμα περισσότερα. Τέλος πάντων. Όπως και αν έχει το πράγμα τώρα. Έχασα. Το παραδέχτηκα. Φεύγω. Έτσι απλά. Καθόλου απλά. Και καθόλου ανώδυνα. Λοιπόν, το μερίδιό μου στον όμιλο. Το αφήνω στην αλήγεια. Δεν θα φύγει. Δεν θα έρθει μαζί σου. Όχι. Η αλήγεια θέλει να μείνει μακριά μου για ένα διάστημα μέχρι να ξεπεράσει κάποια προβλήματα. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Σε μένα όμως γιατί τα λες όλα αυτά? Θέλω να σε παρακαλέσω να την προστατεύσεις από όλους και κυρίως από το στράτο. Να την προστατέψω? Ναι. Θέλω να προστατεύσεις να μην δημιουργηθεί καμιά σύγκρουση ανάμεσά τους. Και μόνο εσύ μπορεί να το καταφέρεις. Σε παρακαλώ, σε ζητάω σαν χάρη. Και γιατί να το κάνω? Ανταλλαγή. Που σημαίνει?
Προστατεύεις εσύ την κόρη μου αφού δεν θα είμαι εδώ να μπορώ να τη στηρίζω. Και εγώ θα σου γράψω τα χαρτιά για το διαζύγιο. Σε ελευθερώνω από τα δεσμά του γάμου μας. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Να σου ξεκαθαρίσω κάτι όμως. Επειδή έχω χάσει πάρα πολλά εξαιτίας σου. Πολλά. Δεν πρόκειται να δεις ούτε ένα ευρώ από μένα. Δεν με φορά. Δεν τα βρήκαμε οι δυο μας, Αργίνα. Ναι. Σε αγάπησα πολύ. Έκανα πολλά. Πάρα πολλά για σένα. Δεν το εκτίμησες όμως. Τέλος πάντων. Σε παρακαλώ. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα βοηθήσεις την αλήθεια. Δώσε μου το λόγο σου. Έτσι κι αλλιώς θα φάνει αυτό σε μια εβδομάδα. Γιατί με κοιτάς έτσι? Ξαφνικά έμαθες να χάνεις. Ναι. Κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα το δεχόμουν τόσο εύκολα. Αλλά είμαι καλός παίχτης. Και ένας καλός παίχτης πρέπει να ξέρει πότε θα βγει από το παιχνίδι. Έχασα μερικές μάχες. Αλλά κέρδισα την πιο σημαντική. Βρήκα την κόρη μου. Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Έτσι είναι. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Έχασα εσένα. Βρήκα την κόρη μου. Και τώρα αυτό το έχασε εσένα. Δεν σε έχασα. Για να χάσεις κάτι, Άγγελε, πρέπει να το έχεις. Και εσύ εμένα δεν με έχεις ποτέ. Έστω. Το παιχνίδι τέλειωσε. Οπότε δεν μένει παρά να φύγω. Αφήνοντας αρκετές τάχτες πίσω σου. Απόλυες. Απόλυες από όλες τις πλευρές. Αναπόφευκτο. Εγώ πάλι πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί όλα. Ό,τι έγινε είναι. Λοιπόν. Τι? Πες μένα την απάντησή σου. Αν λες αλήθεια, αν τα πιστεύεις όλα αυτά. Απόλυτα. Πίστεψέ μου. Τότε σου υπόσχομαι ότι θα πείσω το στράτο να μη συγκρουστεί με την αλήθεια. Και ειλικρινά σου εύχομαι να τα βρεις μαζί της. Σε ευχαριστώ. Θέλω να ξέρεις πάνω σε ότι σε αγάπησα πολύ. Λυπάμαι, δεν μπορώ να πω το ίδιο. Δεν πειράζει. Αν τελειώσαμε. Ναι. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειαστεί να ξαναβρεθούμε μέχρι να φύγω. Δεν έχει νόημα πια. Συμφωνώ. Έχω και κάποιες δουλειές να κάνω. Να σου ευχηθώ λοιπόν καλό ταξίδι. Ναι. Θέλω πάντως να ξέρεις ότι αν συμβεί οτιδήποτε, αν κάτι δεν πάει καλά με το στράτο, εγώ θα είμαι εδώ για σένα πάντα. Δεν θα χρειαστεί. Πολύ καλά, Ιάκωβε. Προσπαθώ ακόμα να συνειδητοποιήσω τι μου έχει συμβεί. Αλίκη. Όταν ζηλεύει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γκρεμίζει τα πάντα, γι' αυτό σου λέω. Δεν φοβάσαι μήπως το ξανακάνει αν μάθει για μας?